Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάσουμε τη νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Pulsar C για λογαριασμό του Sky για τον μήνα Μάρτιο. Είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής της Pulse, ο Γιώργος Αράπογλου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Σία. Και θα αναλύσουμε την νέα δημοσκόπηση, τη νέα έρευνα της εταιρείας σας με τη βοήθεια του Παύλου Τσίμα και του Βασίλη Χιώτη που είναι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε ποια είναι αυτή η έρευνα, την ταυτότητά της. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε 23, 26 και 27 Μαρτίου, δηλαδή έγινε συλλογή στοιχείων το διήμερο της 25ης Μαρτίου και συμμετείχαν 1.452 ενήλικοι, λίγο μεγαλύτερο δείγμα από τη συνήθως, για να κάνουμε μερικές ενδιαφέρουσες διασταυρώσεις και υποαναλύσεις. Για πάμε λοιπόν να την διαβάσουμε, παίρνοντας μια πρώτη γεύση του κοινωνικού κλίματος, ας το πούμε έτσι, στο πρώτο ερώτημα, είναι ο δείκτης της προσωπικής οικονομικής μας κατάστασης. Πώς τη βγάζουμε δηλαδή. Ακριβώς. Πώς θα χαρακτηρίζατε την οικονομική σας, την προσωπική σας οικονομική κατάσταση, ρωτήσαμε. Το 13% απάντησε άνετη έως πολύ άνετη. Το 40% η επικρατούσα τιμή απάντησε μέτρια. Και το ίδιο ακριβώς ποσοστό, 40% για πρώτη φορά, απάντησε επίσης δύσκολη έως πολύ δύσκολη. Είναι αντίστοιχη εικόνα με την εικόνα της προηγούμενης φοράς που μετρήσαμε το δείχτη. 11 ήταν η άνετη την προηγούμενη φορά, 41 η μέτρια και 39 η δύσκολη. Επομένως, οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Μας δείχνει όμως περίπου που βρισκόμαστε. Πάμε λοιπόν τώρα, μιας που είμαστε για τα καλά πλέον, νομίζω δεν διαφωνείς σε αυτό, Γιώργο, σε προεκλογικό κλίμα, σε ένα ερώτημα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να βγάλει κανείς πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο θα επιλέξουν οι πολίτες το τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές? Βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα. 22% απάντησε ανάπτυξη και επενδύσεις και 20% πολύ κοντά απάντησε το θέμα των φόρων. Άρα, ας πούμε, ένα 42% λέει οικονομία. Επιβεβαιώνοντας την εικόνα που έχουμε και από προηγούμενα ερωτήματα ότι η οικονομία αποτελεί προτεραιότητα. Τρίτο στη σειρά ως θέμα, δεύτερο ουσιαστικά αν θεωρήσουμε τα δύο πρώτα για την οικονομία, είναι το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών με το αξιόλογο ποσοστό 17%. Ακολουθεί με αξιόλογη διαφορά η αντιμετώπιση της διαφθοράς στο 10%. Κάποιο άλλο θέμα μας είπε επίσης το 10%. Εδώ να αναφέρω ότι έχουμε ομαδοποιήσει διάφορες απαντήσεις που συγκέντρωσαν χαμηλά ποσοστά. Οι κύριοι απάντησαν όλα τα προηγούμενα, αλλά και θέματα κοινωνικά, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η ειλικρίνεια των πολιτικών ή η πολιτική επιλογή ήταν άλλα κριτήρια που αναφέρω. Στο 6% η ασφάλεια στην πρώτη τελευταία θέση και τα ελληνοτουρκικά με 5% στην τελευταία θέση. Μάλιστα. Έχω μια παρατήρηση και μια ερώτηση. Η παρατήρηση είναι ότι από όλα αυτά τα κριτήρια, αν εξαιρέσεις το τέταρτο στη σειρά που είναι η αντιμετώπιση της διαφθοράς, δεν είναι πολύ συμβατά με τον πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε οι φόροι, μείωσή τους, ανάπτυξη επενδύσεις, προφανώς πρέσπες. Όλα αυτά μοιάζει να δημιουργούν ένα μάλλον αρνητικό. Μάλλον αρνητικά φορτισμένο ως προς το κυβερνών κόμμα κριτήριο επιλογής. Το ερώτημά μου είναι αν αυτά αλλάζουν στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή αν η συμφωνία των Πρεσπών ανεβαίνει όταν περνάμε τα Τέμπη. Υπάρχει διαφορά, είναι εύλογο το ερώτημα. Στην Μακεδονία και τη Θράκη, από ό,τι θυμάμαι, το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών περνά στην πρώτη θέση και μάλιστα με ποσοστό που υπερβαίνει το 30%. Ακολουθούν αμέσως μετά η οικονομία, δηλαδή οι φόροι, η ανάπτυξη. Είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι ένα στους τρεις στη Βόρεια Ελλάδα θα ψηφίσουν με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών. Επιλέγουν το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, πολύ σωστή ανάγνωση. Επιλέγουν το θέμα των Πρεσπών ως το κύριο κριτήριο για την επιλογή του τι θα ψηφίσουν. Οι 3 στους 10 στη Μακεδονία Θράκη με βάση αυτή τη δημοσκόπηση και λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τα περιθώρια σφάλματος που έχουν όταν κάνουμε υποαναλύσεις σε μικρότερα δείγματα. Αντίθετα, στην Αττική η οικονομία διατηρεί την πρώτη θέση όπως και στο σύνολο, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα επίσης οι φόροι και η ανάπτυξη και οι επενδύσεις είναι στην πρώτη θέση. Και αν μου επιτρέπετε και εμένα μια παρατήρηση, συμφωνώ με τον Παύλο ότι από τα 4 πρώτα θέματα, τα 3 είναι στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τα 2 κυριότερα είναι η οικονομία. Δηλαδή, παρόλα αυτά που λέμε και ακούμε, το πρώτο είναι ανάπτυξη και επενδύσεις, το δεύτερο είναι φόροι. Άρα, πάμε και πάλι για μια εκλογική αναμέτρηση που θα κυριαρχήσουν τα θέματα της οικονομίας. Το καταλαβαίνω σωστά? Συμφωνώ απόλυτα. Η οικονομία νομίζω ότι είναι και στην ατζέντα της κυβέρνησης. Ίσως με διαφορετικό τρόπο η αξιωματική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση ασχολούνται με την οικονομία. Έχει επιβεβαιωθεί, το διαβάζετε πολύ σωστά. Νομίζω ότι θα είναι η προτεραιότητα και το κύριο θέμα για τις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, στις επόμενες δύο κάρτες, αν μπορούμε παρακαλώ να τις δούμε μαζί, έχουμε την ανάλυση αυτής της
των ίδιων απαντήσεων, ανά ηλικιακή κατηγορία, αλλά και ανά κομματική προτίμηση με βάση την πρόθεση ψήφου. Βλέπουμε εδώ, λοιπόν, πώς θα επιλέξουν, με τι κριτήρια θα ψηφίσουν για τους οικονομικά ενεργούς είναι οι φόροι, για τους συνταξιούχους είναι οι επενδύσεις και η ανάπτυξη. Ακριβώς, αν μπορείς να μας την αναλύσεις. Βεβαίως. Αυτό που βλέπουμε σε κάθε σειρά είναι μια ηλικιακή ομάδα. Στην πρώτη σειρά βλέπουμε πώς θα ψηφίσουν οι ηλικίες 17-29 ετών, οι νέοι. Με 19% επιλέγουν τους φόρους, με 17% τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Η οικονομία μαζί και εδώ συγκεντρώνει ένα ποσοστό σχεδόν 40%. Mm-hmm. Ακολουθεί με 16% τα άλλα θέματα, είναι αυτά που αναφέραμε για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Και στην τέταρτη θέση είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Στη δεύτερη σειρά, 30-44, πάλι τα θέματα της οικονομίας πρώτα. Παραγωγικές ηλικίες που λέμε. Όπως και 45-59. Τρίτο θέμα είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Πιο πίσω βρίσκονται τα υπόλοιπα. Δεν αναφέρονται, δεν περιγράφονται όλα στην κάρτα. Και στις ηλικίες 60 και άνω, πάλι η οικονομία είναι το πρώτο θέμα, μόνο που έρχεται μπροστά η ανάπτυξη και οι επενδύσεις με 26%, ακολουθούν οι φόροι με 18% και η Συμφωνία των Πρεσπών με 16%. Ωραία, και για να δούμε μισό λεπτό, να δούμε και την επόμενη κάρτα, Βασίλη, και θα τα σχολιάσουμε όλα μαζί. Τι απαντάμε στο ίδιο ερώτημα με βάση την κομματική μας προτίμηση. Ξαναλέω ότι είναι βασισμένο στην πρόθεση ψήφου εδώ το είναι ερώτημα. Ακριβώς σωστά. Τι οι προτιθέμενοι να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί που μας λένε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, όχι τι ψήφισαν το Σεπτέμβριο του 2015, όπως έχουμε συνηθίσει. Βλέπουμε λοιπόν τη διαφορά ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι λένε ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτο θέμα, αναδεικνύουν την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Οι 3 στους 10 επιλέγουν αυτό. Ακολουθεί η οικονομία. Είναι αυτό που είπα, ότι και για την κυβέρνηση η οικονομία. Αλλά σε ένα ποσοστό αποτελεί 41% όμως, αν ανθρίσουμε και ακριβώς το 25 και το 16. Ακριβώς. Και έρχεται τρίτο, τέταρτο ουσιαστικά, τα υπόλοιπα θέματα. Αντίθετα. Εντάξει, η Συμφωνία των Πρεσπών, ας πούμε, έχει ένα 4%. Εδώ είναι πολύ μικρό ποσοστό, δεν το βλέπουμε καν ακριβώς εδώ. Στους ψηφοφόρους που θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, σε αυτούς που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, η οικονομία περνάει μπροστά με μεγάλο ποσοστό. 52% είναι οι φόροι και οι επενδύσεις, με ίδιο ποσοστό κάθε ένα θέμα. Και από πολύ κοντά η Συμφωνία των Πρεσπών με 24%, επίσης σημαντικό θέμα για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι μας απαντούν οι αναποφάσιστοι. Το μεγαλύτερο κομμάτι της γκρίζας ζώνης, αυτοί που δεν απαντούν στην πρόθεση ψήφου ή που μας λένε ότι δεν έχουν αποφασίσει, βλέπουμε ότι αναδεικνύουν πρώτο θέμα την οικονομία, 19% οι επενδύσεις και η ανάπτυξη, 17% οι φόροι. Τρίτη επιλογή τους είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, 13%, και με το ίδιο ποσοστό, ισοψηφία με τη Συμφωνία των Πρεσπών, είναι η αντιμετώπιση της διαφθοράς. Mm. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα. Ναι. Νομίζω ότι από τη στιγμή που όλοι συμφωνούμε ότι η ομάδα των αναποφάσιστων είναι αυτή η οποία θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα ανάλογα με τη συμπεριφορά της, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τα κριτήρια που οι πολίτες που ανήκουν σε αυτή επιλέγουν. Η οικονομία λοιπόν είναι το πρώτο θέμα, με ένα σημαντικό ποσοστό. Φαίνεται να μοιάζει η συμπεριφορά τους λίγο περισσότερο με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας από ότι με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, αφού βάζουν μπροστά την οικονομία. Αλλά και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά, η οικονομία είναι υψηλά. Και έρχεται σε ίδιο επίπεδο η Συμφωνία των Πρεσπών και η αντιμετώπιση της διαφθοράς. Mm-hmm. Δείχνοντας ότι οι αναποφάσιστοι δεν είναι μια ομάδα που θα κινηθεί μάλλον ξεκάθαρα προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Ναι. Πάντως και εδώ προκύπτει αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι στον λόγο της κυβέρνησης, δηλαδή στο ερώτημα γιατί να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση είναι η απάντηση Πολάκη, να το πω συνθηματικά. Γιατί θα καθαρίσουμε τον τόπο, θα πατάξουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Αυτή είναι η ατζέντα, η βασική ατζέντα της κυβέρνησης. Και είναι φανερό ότι και εκείνοι που προτίθεται να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό προτίθεται να το ψηφίσουν. Το πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι εξηγεί και τις επιλογές των τελευταίων ημερών. Για την πλειοψηφία του πληθυσμού αυτό δεν είναι σημαντικότερο θέμα. Σημαντικότερα θέματα είναι ανάπτυξη, φόροι. Και για την κυβέρνηση, έχει δίκιο ο Γιώργος, και για την κυβέρνηση η οικονομία είναι μπροστά. Αλλά για την κυβέρνηση το χρώμα είναι αλλού. Είναι κοινωνικά επιδόματα, κοινωνική δικαιοσύνη, άμβληση ανισοτήτων. Ενώ βλέπει ο κόσμος, λέει, ανάπτυξη, επενδύσεις, μείωση φόρων. Υπάρχει μια συμβατότητα στο λόγο της κυβέρνησης και σε αυτό που θεωρεί σημαντικό και η μεγάλη πλειοψηφία του κοινού. Πράγμα που ενδεχομένως απαιτεί κάποιες διορθώσεις, αν μπορούν να γίνουν. Βασίλη, θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο για την ηλικιακή ανάλυση αυτής της απάντησης. Γιατί μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών ενδιαφέρει και τους νέους. Αυτό δεν το περίμενα ως έβριμα, αλλά σε όλες τις ηλικίες είναι περίπου έτσι. Ναι, διαπερνά οριζόντια.
έχουν το ίδιο ποσοστό, το ίδιο ενδιαφέρον θα έλεγα, για τη συμφωνία των Πρεσπών και τα αποτελέσματα που παράγει. Σωστά, είναι πολύ μικρές οι διαφορές ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα. Σχεδόν παντού καταλαμβάνει τη τρίτη θέση, τη δεύτερη μετά την οικονομία, με αξιόλογα ποσοστά από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες. Δείχνει νομίζω τη σημασία που αποδίδει το εκλογικό σώμα στο θέμα αυτό και επομένως είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Λοιπόν, προχωράμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο ερώτημα, το οποίο θέλουμε να μας πεις κιόλας γιατί έχει μπει, Γιώργο, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, ποιο κόμμα θέλετε να είναι πρώτο. Όχι ποιο κόμμα θα ψηφίσετε, ποιο κόμμα θέλετε να είναι πρώτο. Ρωτάμε ποιο θα ψηφίσετε, ρωτάμε ποιο θεωρείτε ότι θα είναι πρώτο. Νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον συμπλήρωμα να δούμε και ποιο επιθυμείτε να είναι πρώτο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή είναι μία ένδειξη των περιθωρίων που έχει ένα κόμμα, της συμπάθειας που έχει ένα κόμμα ή ανάποδα της μη αντιπάθειας που έχει κάθε κόμμα στην κοινωνία. Θυμίζω ότι με τις δημοσκοπήσεις δεν προσπαθούμε να προβλέψουμε εκλογικό αποτέλεσμα. Μετράμε τις διαθέσεις της κοινωνίας, του εκλογικού σώματος τη συγκεκριμένη στιγμή. Νομίζω λοιπόν ένας πολύ καλός δείκτης, να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Στην ερώτηση λοιπόν, ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσετε, ποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα, από τους δύο μονομάχους, θα θέλατε να βγει πρώτο και να κερδίσει τις εκλογές, το 26% μας απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ, το 38% απάντησε η Νέα Δημοκρατία, 24% κανένα από τα δύο και ένα 12% δεν απάντησε, δεν ξέρει, δεν έχει διαμορφώσει άποψη, είναι αναποφάσιστο. Αυτό να το συνδυάσετε με την πρόθεση ψήφου, τι μας δίνει, ένα ταβάνι, δηλαδή θα μια θεωρητική οροφή που μπορεί να φτάσει το κάθε ένα κόμμα. Έχει ενδιαφέρον να το συνδυάσουμε με την πρόθεση ψήφου. Θα έλεγα ότι το πρώτο συμπέρασμα προκύπτει είναι ότι και τα δύο κόμματα έχουν περιθώριο, αρκετά μεγαλύτερο περιθώριο από αυτό που αποτυπώνει σήμερα η πρόθεση ψήφου τους. Αν το θεωρήσουμε έτσι. Εδώ απαντάνε όμως και ψηφοφόροι άλλων κομμάτων, μικρότερων κομμάτων, γιατί τους τίθεται το δίπολο. Τι από τα δύο. Είπαμε, είναι ένας δείκτης συμπάθειας περισσότερο παρά ένας δείκτης πρόθεσης ψήφου ή εκλογικού αποτελέσματος. Θα έλεγα λοιπόν ότι και τα δύο κόμματα έχουν περιθώριο συμπάθειας, αν θέλετε, μεγαλύτερο από αυτό που αποτυπώνει η πρόθεση ψήφου. Ίσως η Νέα Δημοκρατία κάτι λίγο περισσότερο. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει, αν ελάμβανε αυτό τον δείκτη με τον τρόπο που είπαμε, δηλαδή ένα ανώτατο όριο, ένα ταβάνι για τα κόμματα, πάντα εντός εισαγωγικών και με κάθε επιφύλαξη, θα έλεγε κανείς ότι σε ένα έντονα πολλωμένο κλίμα, ίσως η Νέα Δημοκρατία να είχε μεγαλύτερα περιθώρια να τραβήξει ψηφοφόρους από άλλα κόμματα από ό,τι θα είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βασίλη. Αν αθροίσουμε τις προτιμήσεις στα δύο μεγαλύτερα κόμματα, βγαίνει ένα άθροισμα 64, 26 ή 38. Αυτό κατά τη γνώμη σας είναι μια ένδειξη ενίσχυσης του διπολισμού που έτσι κι αλλιώς περιμένουμε? Είναι ίσως μια ένδειξη των ορίων του δικοματισμού και του διπολισμού που υπάρχει σήμερα. Θυμίζω ότι βέβαια είναι αρκετά χαμηλότερα από τα επίπεδα που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. 80 με 90 είχαμε κάποτε, ναι. Ακριβώς. Τώρα είναι 64. Είναι δεδομένες συνθήκες του κατακαιρματισμού που προηγήθηκε. Ένα 64% ήδη στα δύο κόμματα. Νομίζω ότι είναι σωστά, σημαντικό. Έχετε δίκιο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα δείκτη συμπάθειας και όχι πρόθεσης ψήφου, τουλάχιστον πολύ ακόμα. Πολύ τροφή θα μας δώσει και το επόμενο, η επόμενη κάρτα, όπου εδώ αναλύεται τους αναποφάσεις τους, τη συμπεριφορά δηλαδή των αναποφάσεων ή αυτών που λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ, στο συγκεκριμένο ερώτημα. Μεταξύ των δύο, ποιος θα θέλατε να έρθει πρώτος? Για να δούμε τα νούμερα, Γιώργο. Αποτυπώνουμε σία την προέλευση των αναποφάσιστων στην κάρτα που παρουσιάζουμε συνήθως στο τέλος, δηλαδή από πού προέρχονται. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και το παρόν. Αυτό είναι το παρελθόν. Για τι είχαν ψηφίσει. Λοιπόν. Ας δούμε λοιπόν τι συμπαθούν τώρα, ποιο κόμμα θα ήθελαν να κερδίσει. Το 20% λοιπόν των αναποφάσιστων και αυτών που δεν απαντούν στην πρόθεση ψήφου επέλεξαν το ΣΥΡΙΖΑ ως επιθυμητό νικητή. Το 11% αξιόλογο ποστό επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία. Το 32%, μεγαλύτερο ποστό από το σύνολο του πληθυσμού, επέλεξε κανένα από τα δύο. Αυτό το ποστό φαίνεται να βρίσκεται απέναντι και από τα δύο κόμματα. Και υπάρχει και ένα 37% το οποίο δεν απάντησε, δεν έχει αποφασίσει ή δεν εξέφρασε άποψη. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχει ενδιαφέρον πολύ εδώ, ενδιαφέρον. Συνεχίζοντας τη σύγκριση του κυρίου Τσίμα με την πρόθεση ψήφου στο προηγούμενο ερώτημα, να συγκρίνουμε αυτό με την προέλευση της γκρίζας ζώνης. Δηλαδή, ανάλογα με το πού προέρχονται οι αναποφάσιστοι, που αποτελεί το παρελθόν, τι επιλέγουν σήμερα. Λοιπόν, άρα προτείνω να κρατήσουμε στην άκρη αυτή την κάρτα. Αυτό επιβεβαιώνει πάντως αυτό που λέτε συνήθως, ότι επειδή οι αναποφάσιστοι προέρχονται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι παλιοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι λογικό να είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό έχει ένα όριο. Δηλαδή,
Πολύ σωστά. Είναι οι 2 στους 10, δεν είναι παραπάνω από τόσο. Νομίζω ότι το διαβάζετε πολύ σωστά. Δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιολογημένα προσδοκά από τους αναποφάσεις τους κάποια βελτίωση της διαφοράς που έχει από τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα πράγματι, είναι πώς, αλλά φαίνεται να μην είναι μια βελτίωση, μια ελπίδα, η οποία θα μπορούσε να ανατρέψει το αποτέλεσμα ή να μειώσει τη διαφορά σημαντικά. Και αν μου επιτρέπετε μια σύντομη παρατήρηση, παρότι το μεγαλύτερο μέρα και θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, αν αθροίσει κανείς τα υπόλοιπα, είναι συντριπτικά μικρότερο. Ναι. Δηλαδή το άθροισμα Νέας Δημοκρατίας, κανένας και το δεν ξέρω δεν απαντώ, είναι πολύ μεγάλο, γιατί βρισκόμαστε πια... Ναι, αλλά το 8... δεν ξέρω δεν απαντώ κρύβει και ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Αυτό ήθελα λοιπόν να ρωτήσω. Κρύβει ΣΥΡΙΖΑ, κρύβει αποχή. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει τρόπος να το ανιχνεύσετε. Το 32% που λέει κανένα από τα δύο, να το τοποθετήσουμε απέναντι και από το ΣΥΡΙΖΑ και απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία, όπως και αυτούς που επιλέγουν Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως το 37% που δεν απαντά ή δεν παίρνει θέση, ναι, θα πρέπει να περιμένουμε. Είναι το πρόβλημα που έχουμε με τους αναποφάσεις και τους δεν απαντώ. Όσο και να προσπαθείς να τους διερευνήσεις, συνήθως υπεφεύγουν μια απαντώντας. Λοιπόν, για να τρέξουμε λίγο. Επίσης, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα βγαίνουν από το επόμενο ερώτημα, στις ευρωεκλογές. Θα ψηφίσετε το ίδιο κόμμα με αυτό που θα ψηφίσετε στις επόμενες εθνικές εκλογές? Εδώ καταλαβαίνω, Γιώργο, θέλετε να ανοιχνεύσετε πόσο χαλαρή θα είναι ή δεν θα είναι η ψήφος. 76% λέει ναι, 13% λέει όχι, 11% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Σωστά, αυτός ήταν ο στόχος μας. Μετράμε πρόθεση ψήφου για εθνικές βουλευτικές εκλογές. Παρακολουθούμε τη χρονοσειρά τους τελευταίους μήνες και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Είχε ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο αυτή η εικόνα και η τάση θα αποτυπωθεί και στις ευρωεκλογές. Φαίνεται λοιπόν ότι το 76% απαντά ότι θα ψηφίσει με τον ίδιο τρόπο όπως μας δηλώνει στην πρόθεση ψήφου. Ενώ, ας πούμε, σε άλλες ευρωεκλογές, σε προηγούμενες ευρωεκλογές, φτάναμε αυτά τα ποσοστά ή όχι? Θα έλεγα ότι είχαμε μικρότερα ποσοστά. Οι ευρωεκλογές πάντα αντιμετωπίζονταν ως μια πιο χαλαρή κάλπη. Είχαμε χαμηλότερη ταύτιση, μικρότερη ταύτιση με τις εθνικές εκλογές, όμως αυτό ήταν σε συνάρτηση και με την απόσταση από εθνικές κάλπες. Mm. Εδώ είναι ίσως η πρώτη φορά ή μετά από πολύ καιρό που οι κάλπες των ευρωεκλογών θα στηθούν μετά από 4-5 χρόνια από την προηγούμενη εθνική κάλπη. Αυτό το συμπέρασμα είναι ότι πάμε σε μια αναμέτρηση μη χαλαρής ψήφου. Ναι. Λιγότερο χαλαρής από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Εδώ φαίνεται ένα 76%, υπάρχει ένα 13% που λέει ότι ενδεχομένως να σκεφτεί άλλες επιλογές. Νομίζω ότι αν δούμε την επόμενη κάρτα, δηλαδή τους ψηφόρους, δύο μεγάλων κομμάτων, η ακριβώς, για να τη δούμε λοιπόν πώς απαντάμε με βάση την κομματική μας προτίμηση. Αυτοί που προτίθεται να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί που προτίθεται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Πρώτα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι ένα 88% απαντά καταφατικά, δηλαδή θα ψηφίσει το ίδιο κόμμα, άρα το ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ και στις εθνικές εκλογές. Υπάρχει ένα 8% μόνο που λέει μάλλον όχι, ίσως όχι, να μην ψηφίσει το ίδιο. Στη Νέα Δημοκρατία, στην επόμενη κάρτα, ακόμα περισσότερο, το 91% φαίνεται να λέει Νέα Δημοκρατία σε εθνικές, Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές και μόνο ένα 5% φλερτάρει με άλλες επιλογές, προφανώς μικρότερα κόμματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι με βάση αυτή την ένδειξη, εφόσον θεωρήσουμε ότι αποτυπώνει σωστά τις διαθέσεις και συνεχιστεί η ίδια διάθεση μέχρι την κάλπη, θα έλεγα ότι θα πάμε σε ευρωεκλογές που θα μοιάζουν αρκετά σε εθνικές εκλογές και όχι σε ευρωεκλογές. Έτσι κι αλλιώς. Και ενδεχομένως ένα μικρό πλεονέκτημα να έχει παραπάνω η Νέα Δημοκρατία, αν επαληθευτεί ότι οι ψηφοφόροι της είναι πιο αποφασισμένοι να ψηφίσουν και σε προεκλογές το ίδιο. Στην περίπτωση αυξημένης αποχής, μπορείτε από εδώ να συμπεράνετε αν θα ευνοηθεί περισσότερο ή λιγότερο ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα? Όχι από αυτόν εδώ το γράφημα. Εδώ βλέπουμε και τα δύο κόμματα να έχουν ένα 4% που λέει δεν έχω αποφασίσει, δεν γνωρίζω από όπου ενδεχομένως να προκύψει η αποχή αυτή που δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Είναι αρκετά μικρό το ποσοστό αυτό. Η εικόνα από αυτό το συγκεκριμένο γράφημα και μόνο φαίνεται ότι τα δύο μεγάλα κόμματα δεν θα έχουν τόσο μεγάλες αποκλήσεις από αν την ίδια μέρα λοιπόν, είχαμε. Πάμε να δούμε εκλογές. Παράσταση νίκης και καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Δύο κάρτες επίσης με ενδιαφέροντα αποτελέσματα και δεν έχουμε πολύ μεγάλες μεταβολές. Στην παράσταση νίκης ακούμε, Γιώργο. Στο 23% ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το Φεβρουάριο, στο 61% η Νέα Δημοκρατία, από 62% την προηγούμενη φορά και 6% άλλο. Νομίζω ότι είναι η ίδια εικόνα με πολύ μικρές αποκλήσεις. Τα έχουμε δει και την προηγούμενη φορά. Το γράφημα δείχνει μια αργή αλλά συνεχή διεύρυνση της διαφοράς, με αυξομοιώσεις βέβαια.
Ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός για τη συνέχεια? Στο 25% ο πρωθυπουργός, στο 36% ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι δύο ενισχυμένοι κατά μία μονάδα. Σε χαμηλό ποσοστό ο κανένας, 33% στη δεύτερη θέση, καθαρά πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και νομίζω, αν δούμε την κάρτα της εξέλιξης, αν υπάρχει, ότι είναι τα υψηλότερα ποσοστά που έχουμε καταγράψει και για τους δύο αρχηγούς από την ημέρα εκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη στην λοιπόν, αρχηγία. Προτείνω, εκτός αν έχετε κάποιο σχόλιο εδώ και θέλετε να κάνουμε μια στάση, να πάμε στην πρόθεση ψήφου, στο σύνολο του δείγματος. Περιμένουμε τόση ώρα. Βέβαια. Η κορύφωση κάθε δημοσκόπησης. Ακούμε τα νούμερα γρήγορα εδώ για να δούμε. Και μετά την εκτίμηση με την αναγωγή επί των εγκύρων και εκεί να σταθούμε, Γιώργο. Στην πρόθεση θα σταθώ μόνο στη διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. 21,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, 30,5 η Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά στις 9 μονάδες από 9,5 και, στο δεύτερο μέρος της κάρτας, στην γκρίζα ζώνη, η οποία βρίσκεται στο 16,5%, πολύ κοντά στο ποσοστό της προηγούμενης μέτρησης. Η Χρυσή Αυγή είναι στο 7%, το κίνημα αλλαγής επίσης στο 7%, 5,5% το ΚΚΕ, 1,3% το ποτάμι, είναι 1,3% η ανεξάρτητη Έλληνες, το 1,8% η Ένωση Κεντρών. Να δούμε και τα υπόλοιπα γρήγορα. 1,3% Λαϊκή Ενότητα, Ανταρσία 1%, 1,1% η Πλεύση Ελευθερίες, 2% η Ελληνική Λύση, άλλο 2,1% και εδώ βλέπουμε και την κρίση στο 16,5%. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την επόμενη κάρτα για την πρώτη λοιπόν. Ψήφου με αναγωγή για να συγκρίνουμε εδώ και να με την σταθούμε προηγούμενη. Με μεγάλη προσοχή. Ας διαβάσουμε αρχικά τα ποσοστά. Στο 22,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, από 21,5 ενισχυμένος κατά μία ακέραιη μονάδα. Η Νέα Δημοκρατία στο 32,5, στο ίδιο ποσοστό με την προηγούμενη φορά. Η διαφορά βρίσκεται στις 10 μονάδες. Παραμένει διψήφια από 11 την προηγούμενη στην φορά. Στην τρίτη θέση, στο 7,5% ισοπαλία. Τη μοιράζονται την τρίτη θέση η Χρυσή Αυγή, η οποία χάνει μισή μονάδα από το 8 στο 7,5, με το κίνημα αλλαγής που ενισχύεται κατά μισή μονάδα και από το 7. Είναι η δεύτερη έρευνα που εμφανίζει σε άνοδο το κίνημα αλλαγής. Δηλαδή, μετά από μια περίοδο που έπεφτε. Που έπεφτε διαρκώς. Τώρα έχουμε και στην προηγούμενη ανέβηκε λίγο και σε αυτήν ξανανεβαίνει λίγο. Σωστά. Και με σταθούμε σε αυτό, αλλά πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα νούμερα, να κάνουμε όλα τα σχόλια μαζί. Στο 6% το ΚΚΕ στο ίδιο ποσοστό. Στο 1,4% το ποτάμι από 1. Στο 1,4% και οι ανεξάρτητοι Έλληνες από 1. Στο 2 σταθερή Ένωση Κεντρών, η Λαϊκή Ενότητα στο 1,4 από 1, η Ανταρσία στο 1 δεν είχε εμφανιστεί, κάτω από 1% την προηγούμενη φορά, στο 1,2 η Πλεύση Ελευθερίας από 1,5, στο 2,3 η Ελληνική Λύση από 2,5 και 2,3 άλλα κόμματα, που να αναφέρω εδώ για την πληρότητα της παρουσίασης, ότι κόμματα τα οποία βρίσκονται κάτω από το 1% ή κοντά στο 0,5 είναι η Δημιουργία ξανά, που την είχαμε καταγράψει την προηγούμενη φορά, το Λαός, το ΕΠΑΜ, η Μέρα 25, η Νέα Δεξιά, απαντήσεις για τους οικολόγους ακούγονται, σε ποσοστά όμως επαναλαμβάνω κάτω από το 1%, γύρω στη μισή ακέραιη μονάδα. Λοιπόν, ακούω σχόλια. Να ξεκινήσουμε από τη διαφορά καταρχάς. Ναι, γιατί βλέπουμε να έχει μειωθεί κατά μία μονάδα. Είναι λογικό να συμπεράνω ότι αυτή η μονάδα οφείλεται σε αυτή την ενδυνόμενη παροχολογία της κυβέρνησης, είτε μιλάμε για τη διάταξη για την πρώτη κατοικία, τις 120 δόσεις, το θα δώσουμε εδώ, θα δώσουμε εκεί, αυτό βοηθά, ή η αύξηση της εισπύρωσης της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Προκύπτει σίγουρα από την αύξηση της εισπύρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα δούμε και στην επόμενη κάρτα, ίσως και από κάποιες μικρές εισρωές από άλλους χώρους. Κυρίως όμως είναι αύξηση της εισπύρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προφανώς οφείλεται σε κάποια γεγονότα και κάποιες εξελίξεις. Αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση πέρα από τη δημοσκόπηση, νομίζω ότι υπάρχει μια διάθεση επανασυσπήρωσης του κυβερνώντος κόμματος, όχι μεγάλη, αλλά υπάρχει. Και όταν υπάρχουν αρνητικές ειδήσεις, έντονα αρνητικές ειδήσεις στην επικαιρότητα, φαίνεται αυτό να συγκρατεί ή να εμποδίζει την έκφρασή της. Όταν δεν υπάρχουν, τότε αποτυπώνονται και στις δημοσκοπήσεις, στην πρόθεση ψήφου, σε επίπεδα όπως βλέπουμε. Αυτή η δημοσκόπηση έγινε σε μια περίοδο που ήταν μόνο καλές ειδήσεις. Δεν είχε κακές ειδήσεις για την κυβέρνηση. Το μόνο είναι το επεισόδιο Μυρσίνης Λοΐζου που έπεσε στη μέση της δημοσκόπησης. Στο μέση της δημοσκόπησης, που ίσως δεν ήταν και το γεγονός τόσο αρνητικό όσο κάποια άλλα στο παρελθόν. Και στην παρατήρηση που έκανε πριν ο Παύλος, ότι είναι η δεύτερη συνεχιζόμενη δημοσκόπηση που δίνει μία άνοδο στο κίνημα αλλαγής. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι έχει παίξει ρόλο προφανώς αυτό το... Είναι η αντίδραση της ψυχής του Πασόκ, να πούμε έτσι, στο pressing. Απέναντι στις επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις γέφυρες και τις προοδευτικές συμμαχίες. Μάλλον ναι. Αυτό το κλίμα του τελευταίου διαστήματος φαίνεται να κάνει καλό στο κίνημα αλλαγής και να το έχει ενισχύσει, να έχει συσπηρώσει τους ψηφοφόρους του. Ξαναμπαίνει δυνατά στη διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Γιατί η Χρυσή Αυγή, αν θυμάμαι καλά, είχε μια
μια σημαντική διαφορά και σταθερότητα, η οποία τώρα έχει εκμηδενιστεί. Ακριβώς, και έδειχνε να έχει μια διαφορά της τάξης της 1-1,5 μονάδας. Βέβαια, τέτοιες διαφορές, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι διαφορές που δεν αλλάζουν εύκολα, όταν μόνο το δειγματοληπτικό σφάλμα είναι συμπληρωτικό. Εντάξει, οπωσδήποτε. Να επίσης ρωτήσουμε για αυτό που σας εκνευρίζει πάντα τους δημοσκόπους. Με βάση αυτά τα ποσοστά, τι γίνεται με την αυτοδυναμία? Μπορεί να έχει το πρώτο κόμμα αυτοδυναμία? Ωραία. Να διευκρινίσω εδώ πέρα, μια και πάμε σε λίγο πιο τεχνικά θέματα, ότι διατηρούμε τη στρογγυλοποίηση στη μισή ακέραιη μονάδα στα κόμματα τα μεγάλα. Όμως στο διάστημα από τη μία έως τις τρεις μονάδες, δηλαδή στα μικρά κόμματα, αναγκαστικά παρουσιάζουμε ποσοστά με στρογγυλοποίηση στο δεκαδικό ψηφίο, διότι είναι πάρα πολλά τα κόμματα. Είναι αδύνατο να κάνουμε στρογγυλοποίηση. Πολλά και σε είναι, αυτά. Αλλά πέντε από ό,τι βλέπω παραμένουν. Κατά πάσα πιθανότητα, με βάση η τη εικόνα που δείχνει αυτή, έτσι δεν είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν φαίνεται κάποιο έκτο κόμμα να έχει πάρει τα πάνω του που λέμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα πέντε κόμματα φαίνεται να είναι βέβαια. Κοίτατε ποια κάρτα δώσαμε. Ωραία. Τώρα, είχα έρθει προετοιμασμένος για να απαντήσω στο ερώτημα αυτό, Ρωσία, που έχεις ρωτήσει ξανά και δεν μπόρεσα να απαντήσω τόσο συγκεκριμένα. Σε αυτό το γράφημα εδώ. Να μας απαντήσεις και σε αυτό που λέει ο Βασίλης, αν βλέπεις έκτο κόμμα. Ωραία. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα πέντε κόμματα είναι σχεδόν σίγουρα, χωρίς αν δεν αλλάξει κάτι σημαντικά. Από τα υπόλοιπα κόμματα, ναι, υπάρχουν κάποια κόμματα που έχουν πιθανότητες, όχι βεβαιότητα και ίσως όχι τις περισσότερες πιθανότητες, να μπουν στην επόμενη Βουλή. Σίγουρα η Ελληνική Λύση, που κρατάει ποσοστά κοντά στο 2-2,5%, θυμίζω ότι δεν παρουσιάζουμε αναγωγή επί των προσδιορισμένων, δηλαδή εκλογική εκτίμηση. Οι αναποφάσιστοι, όπως θα δείτε στις κάρτες τις δικές μας, παραμένουν μέσα. Αν λοιπόν αυτοί φύγουν, πάνε στο σπίτι τους ή επιλέξουν να ψηφίσουν, ενδεχομένως να έχουμε ενίσχυση. Εξήγησε μας λοιπόν τι είναι αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, το γράφημα αυτό που βλέπουμε μας δείχνει με κόκκινο χρώμα το άθροισμα των ποσοστών των κομμάτων που δεν θα εκπροσωπηθούν στη Βουλή. Και με άσπρο χρώμα είναι τα ποσοστά που σε κάθε περίπτωση χρειάζεται. Μάλιστα. Το πρώτο κόμμα για να πετύχει αυτοδυναμία. Στη σημερινή μας έρευνα, σε ποια μπάρα πέφτουμε? Αν έχω κάνει σωστά την άθρηση, τα ποσοστά είναι γύρω στο 12-12,5, 12-13, ναι, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχω κάνει την πρόθεση για τη συναγωγή είναι κάτι περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο κόμμα χρειάζεται ένα 35-35,5 για να μπορέσει να έχει τουλάχιστον οριακή αυτοδυναμία. Τεχνικά, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι το αγνοούν, με βάση τον εκλογικό νόμο, δεν έχει καμία σημασία πόσο θα πάρει το δεύτερο κόμμα. Δεν έχει καμία σημασία πόση διαφορά έχει το πρώτο από το δεύτερο κόμμα. Αυτό, καμία αυτό σημασία δεν έχει. Το μόνο που έχει σημασία είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος και πόσοι θα μείνουν απ' έξω. Και τι άθροισμα θα έχουν ποσοστών αυτοί που θα μείνουν απ' έξω. Ναι, αυτό λέω. Αν μείνουν 3 ή αν μείνουν 10, πάλι δεν μας ενδιαφέρει. Πόσο θα πάρει ο πρώτος, πόσο είναι το ποσοστό και πόσοι μένουν έξω. Εάν δηλαδή το πρώτο κόμμα πάρει 35 και το δεύτερο 34, δεν αλλάζει τίποτα. Η αυτοδυναμία, εάν μείνει έξω 13%, η αυτοδυναμία θα πάει στο 35%. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την διαχρονική εξέλιξη της πρόθεσης ψήφου. Πρώτα για τους δύο μονομάχους. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια παγιοποίηση της κατάστασης εδώ. Με μικρές ταλαντώσεις για τα ποσοστά και των δύο κομμάτων, ανάλογα με την επικαιρότητα, έχουμε αυξήσεις ή μειώσεις. Δεν φαίνεται όμως να αλλάζει σημαντικά. Βρίσκεται εκεί στο διάστημα του 9-10% η διαφορά. Και την πιο ενδιαφέρουσα. Πάντως, με συγχωρήσει αυτό. Δεν είναι καινούριο, γιατί το βλέπουμε τόσο καιρό, αλλά είναι 3 χρόνια τώρα. Ναι, 3 χρόνια στρογγυλά. Όπου είναι μια ευθεία γραμμή. Δηλαδή, ο πρώτος με το δεύτερο είναι 30-20, 31-21, 32-22, αλλά εκεί. Mm-hmm. Δεν όταν αλλάζει. Όταν παγιώνεται η διαφορά πάνω από 18 μήνες, μας λένε οι επιστήμονες, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι είναι πολύ δύσκολα αναστρέψιμη όταν βλέπεις μια παγιωμένη διαφορά πάνω από 12 μήνων. Το λέω σωστά? Δεν θα διαφωνήσω. Να λάβουμε υπόψη μας και την εικόνα που μας έδωσαν οι αναποφάσιστοι, που είναι οι μόνοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν μια παγιωμένη κατάσταση και μια ομάδα αναποφάσεων που δεν δείχνει να έχει ξεκάθαρη κατεύθυνση. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό πάντως. Στην ιστορία της μεταπολίτευσης δεν το έχουμε ξαναδεί. 3 χρόνια χωρίς αλλαγή ο συσχετισμός ανάμεσα στα δύο πρώτα κόμματα. Δεν είχαμε συγκεκριμένα. Δεν έχει αλλάξει. Δεν είχαμε τόσο μεγάλο προεκλογικό διάστημα εκλογές. Σωστά, δεν εξαντλούσαν τις θητείες οι κυβερνήσεις. Και στην τρίτη θέση, πολύ γρήγορα να δούμε και τη μάχη που γίνεται. Εδώ βλέπουμε πως το Πασόκ
Από μια, σημαντική κάμψη, από μια σημαντική κάμψη στο 6,5% είχε φτάσει περίπου στα επίπεδα του ΚΚΕ. Η αποδυνάμωση της Χρυσής Αυγής κατά μισή μοναδική συνεχόμενη άνοδος τους τελευταίους μήνες το έφερε πάλι να μοιράζεται την τρίτη θέση με τη Χρυσή Αυγή και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την επόμενη δημοσκόπηση αν θα συνεχιστεί αυτή η τάση ανόδου ή όχι. Και περνάμε στις εισπυρώσεις. Πάντα παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Πρώτα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε μια μικρή ανάκαμψη. Εδώ, Γιώργο. Η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει αυξηθεί, έχει φτάσει στο 53%, ήταν στο 51% την προηγούμενη φορά. Εκεί οφείλεται και η αύξηση του ποσοστού που καταγράφει. Σίγουρα έχει και εισρωές από άλλους χώρους. Οι μετακινήσεις προς τη Νέα Δημοκρατία παραμένουν σταθερές, είναι στο 14%. Φεύγουν απευθείας από τον ΣΥΡΙΖΑ και πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Και το ανάποδο. Σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό πια, γιατί αυτό να το βλέπεις μακριά από την κάλπη, ενδεχομένως να το εξηγούσες. Και το 7% που πάει στο κοινό δεν είναι μικρό. Όχι. Και θα πω κάτι γι' αυτό, αλλά πω πρώτα κάτι σε αυτό που λέει ο κ. Σιώτης. Ναι, πράγματι έτσι είναι. Ίσως είναι ψηφοφόροι από το δεξιό χώρο ή κοντά στη Νέα Δημοκρατία που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές και φαίνεται λόγω να ένφια. Έχουν επιστρέψει. Αυτή στην αργό την πολιτική λέγεται ψήφος ένφια. Είναι εκείνοι που ψήφισαν ελπίζοντας ότι θα καταργηθεί ο ένφια. Η συσάχθεια. Λοιπόν, πάμε και στη σύσπηρωση τη Νέα Δημοκρατία. Να πω λίγο σιγά πρώτα το σχόλιο αυτό που έκανε, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Έχουν αυξηθεί μετακινήσει ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ προς το κίνημα αλλαγή. Ήταν νομίζω στο 5, πήγαν στο 7, γι' αυτό και αυξάνει. Και έχουν μειωθεί οι μετακινήσει προς τη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς λόγω τη χαμηλή συσπήρωσή του, αποτελεί αιμοδότη προς όλους τους άλλους χώρους. Και αν οι μετακινήσει αυξάνονται ή ελαττώνονται, αντίστοιχα αυξάνονται ή μειώνονται και τα ποσοστά των κομμάτων αυτών. Στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, ήδη την είδαμε στο 82%, τόσο ήταν και τον προηγούμενο μήνα. Περίπου στο 81, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, εκεί περίπου στα ίδια υψηλά επίπεδα, προεκλογικά επίπεδα, σταθερά. Σε αυτό οφείλεται και σε έναν βαθμό αυτή η σταθερότητα που αποτυπώνεται και στην πρόθεση ψήφου. Υψηλή και σταθερά υψηλή συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Σταθερές και οι μετακινήσεις προς το ΣΥΡΙΖΑ, μόλις το 4%. Πολύ μικρές σε άλλα κόμματα και υπάρχει ένα 6% που πηγαίνει στην γκρίζα ζώνη, επίσης πολύ μικρό. Λοιπόν, με την οποία και θα καταλήξουμε, για πάμε να δούμε αυτή την γκρίζα. Εδώ τώρα, αν μου επιτρέπεις Γιώργο, ας δούμε πρώτα τα νούμερα. Το 29% προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Προέρχεται, έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτό είχαν ψηφίσει τα κόμματα που βλέπουμε στις προηγούμενες εκλογές. 8 από την ΟΥΔΟΥ, 5, Νέα Δημοκρατία, 5 Χρυσή Αυγή, 3% Δημοκρατική Συμπαράταξη. Το 2 ΚΚΕ, 4 το Ποτάμι, 7 Ανεξάρτητοι Έλληνες, 4% Ένωση Κεντρών, 3% άλλο, Λευκό Άκυρο Αποχή, 35%. Εδώ λοιπόν. Ενώ στην προηγούμενη κάρτα που είχαμε παρουσιάσει, όταν το ερώτημα ετίθεται ως εξής, ποιο κόμμα θα θέλατε να είναι πρώτο στους αναποφάσιστους, βλέπαμε ένα 20% για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βλέπουμε ότι ένα 29% προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την γκρίζα ζώνη. Αυτό πώς εξηγείται? Να το δούμε λίγο πιο απλά, κρατώντας πάντως μια επιφύλαξη, γιατί αυτή η κάρτα απευθύνεται σε όλη την γκρίζα ζώνη, ενώ η προηγούμενη κάρτα αφορά μόνο τους αναποφάσιστους και το δεν απαντώ, που όμως είναι το μεγαλύτερο μέρος, άρα επιτρέπεται να κάνουμε μια τέτοια προσέγγιση. Ενώ οι 3 στους 10 πολίτες από την γκρίζα ζώνη προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται τουλάχιστον με το αποτέλεσμα το σημερινό, το 20% να λέει ότι θα ήθελε να ξανακερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι δυνητική ψηφοφόρη ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αυτή, κατά πάσα πιθανότητα, μάλλον με υψηλό ποσοστό πιθανότητας, μπορούν να επιστρέψουν πίσω. Άρα έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που προσδοκά μέσα από την γκρίζα ζώνη κάποιο όφελος εκλογικό. Όμως, ενώ μόνο το 8% προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε στην άλλη κάρτα ότι το 11% προτιμά να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Και το υψηλό ποσοστό αυτών που λένε κανένα από τα δύο κόμματα, μάλλον πρέπει να προβληματίσει λίγο το ΣΥΡΙΖΑ κατά πόσο θα μπορούσε να αυξήσει αυτό το ποσοστό. Μάλιστα. Αν και το 37% που δεν παίρνει θέση και δεν απαντά, ακόμα επιτρέπει κανείς να κάνει εκτιμήσεις. Ένα καταληκτικό συμπερασματικό σχόλιο από σένα Βασίλη και από σένα Παύλο. Λέγε Βασίλη. Εγώ θέλω αντί για σχόλιο να μας πει ο κύριος Αράπογλου από όλη αυτή την εικόνα πού βλέπει να κινούνται οι αναποφάσεις. Δηλαδή από τους 10 θα πάρει 3 ο ΣΥΡΙΖΑ και 2 η Νέα Δημοκρατία ανάποδα, διότι αυτή η μεγάλη δεξαμενή μου δείχνει ότι υπάρχουν οργισμένοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που παραμένουν οργισμένοι.
θα καταπιούν την οργή τους και θα επιστρέψουν, θα παραμείνουν οργισμένοι και θα μείνουν σπίτι τους. Πώς το διαβάζετε? Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα και ο στόχος της έρευνας, γι' αυτό και διερευνήσαμε τους αναποφάσιστους. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι οι αναποφάσιστοι θα πάνε στο σύνολό τους, στο μεγαλύτερο ποστό, με τον νικητή. Θα ακολουθήσουν το ρεύμα της νίκης. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει θα επιστρέψουν στη συντριπτική τους πλειονότητα στην πηγή, από εκεί που προέρχονται. Αφού 4-5 χρόνια δεν πήγαν σε άλλο κόμμα και παραμένουν αναποφάσιστοι, θα γυρίσουν και θα ξαναψηφίσουν το ίδιο. Υπάρχει η μαθηματική κατανομή που συνήθως κάνουμε εμείς οι ερευνητές της αναλογικής κατανομής των αναποφάσεων ανάλογα με τα ποσοστά που έχουν τα κόμματα. Νομίζω ότι τίποτα από τα τρία δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Είναι θολά ακόμα. Φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα ο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των αναποφάσεων που μπορεί να του δώσει ίσως μια βελτίωση της διαφοράς, όχι όμως αυτά τα σημαντικά μεγέθη που κάποιος θα ήλπιζε. Παύλο, το κάνε το φινάλε. Είναι, εάν ήμουν σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα και μου ζητούσε τη γνώμη, θα του έλεγα κάνει οπωσδήποτε τις εθνικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές. Γιατί αλλιώς κινδυνεύεις. Διότι πρώτον, οι ευρωεκλογές θα είναι πολλωμένες. Δεν θα είναι χαλαρές εκλογές. Θα είναι εξαιρετικά πολλωμένες. Θα είναι κόπια εθνικών εκλογών. Δεύτερον, η αποχή από τις εκλογές σε καταστρέφει. Η αποχή είναι εναντίον σου, δεν είναι υπέρ σου. Άρα, αν τους φέρεις στην κάλπη να ψηφίσουν δημοτικούς συμβούλους και δημάρχους, ίσως κάπως ευνοηθείς. Τρίτον, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας είναι η πιθανή συσπήρωση σε ευρωεκλογές, είναι υψηλότερη από τη δική σου. Άρα, έχεις κάθε λόγο να κάνεις τις εθνικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές, ώστε να μειώσεις τουλάχιστον τη ζημιά. Αν μου ζητούσε τη γνώμη μου, τη λέω δημόσια. Δηλαδή, νομίζω το συμφέρον του είναι αυτό. Το τι θα κάνει είναι δικό του θέμα. Θέλω να, προσθέσω σιγά και εγώ κάτι. Και ίσως χωρίς πόλωση. Γιατί φαίνεται η πόλωση μάλλον να ευνοεί λίγο περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι δεν ναι, αλλά η πόλωση είναι στη φύση του. Δεν μπορούν. Ξέρεις, είναι μερικά πράγματα τα οποία. Και να καταλαβαίνεις ότι δεν σε συμφέρουν, είσαι καταδικασμένος να τα κάνεις, γιατί είναι στη φύση. Παίζει με την πόλωση ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα λοιπόν, παρότι τα νούμερα λένε ότι δεν τον βοηθάει, θα συνεχίσει να την κάνει. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήτανε Γιώργο Αράπογλου. Πολλά αποτυπώματα, όχι αυτά που συνηθίσαμε. Συγχαρητήρια, μας δώσατε τροφή για σκέψη και για συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ όλους πολύ λοιπόν για την ανάλυση αυτής της πράγματι πολύ ενδιαφέρουσης δημοσκόπησης της Pulsar C.